Οι προσθήκες που έγιναν την τελευταία στιγμή από την Επιτροπή Νομικών στο νομοσχέδιο για τη δημιουργία αρχής κατά της διαφθοράς φαίνεται ότι οδήγησαν και στην αναβολή της ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου. Τόσο το εν λόγω νομοσχέδιο, όσο και το αλληλένδετο νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις επαφές προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής. Ωστόσο, όπως εξήγησε το μεσημέρι ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης, οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής κατέστησαν ανέφικτη την ψηφοφορία και για τα δύο νομοσχέδια. Έχω ορίσει έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών την ερχόμενη Δευτέρα η ώρα 9 το πρωί. Και η υπόσχεση είναι ξεκάθαρη. Στην επόμενη Ολομέλεια, στις 17 του μήνα, το νομοσχέδιο θα είναι και στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να επιπλήξει προφορικά τον ανεξάρτητο βουλευτή Λεμεσού Ανδρέα Θεμιστοκλέους για τη συμπεριφορά του απέναντι στην κοινοβουλευτική συνεργάτη του Κινήματος Οικολόγων Εφηξάνθου σε συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας το περασμένο Σεπτέμβριο. Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους δεν ήταν παρόν στην Ολομέλεια με αποτέλεσμα να εκφράσει τηλεφωνικώς τον προεδρεύοντα του σώματος τον παραπονό του. Ο ίδιος ήταν το πρωί στην Βουλή των Αντιπροσώπων και μάλιστα ήταν ενώπιον μας στην Επιτροπή Ελέγχου και ουδόλως ειδοποιήθη ότι σήμερα θα του επιβαλλόταν αυτή η ποινή. Που ήθελε να είναι παρόν, ο λόγος της απουσίας του είναι καθαρά αυστηρούς, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Γι' αυτόν, την ώρα που του ανακοινώσαν από την Βουλή ότι θα εκφωνηθεί το κείμενο που ανέγνωσα μόλις τώρα, ήταν ήδη στη Λεμεσόν πριν 5-10 λεπτά. Ο Ζαχαρίας Κουλίας, ως ο γυριότερος βουλευτής, προείδρευσε της Ολομέλειας, καθώς η πρόεδρος Ανίτα Δημητρίου προεδρεύει της Δημοκρατίας λόγω της απουσίας του πρόεδρου Αναστασιάδη στη Γαλλία.